Και αμέσως στην καρδιά της Μόσχας και στον ανταποκριτή μας, τον Θανάση Αυγερινό, οι Βρετανοί επιμένουν να διαψεύδουν, οι Αμερικανοί επιμένουν να στηρίζουν τη διάψευση των Βρετανών και οι Ρώσοι δίνουν βίντεο στη δημοσιότητα, Θανάση. Καλησπέρα, Νίκη. Η Μόσχα για τρίτο 24ωρο μετά το προθεσινό θερμό επεισόδιο στην Κρυμαία κρατά ψηλά τους τόνους. Θεωρεί ότι κάθε άλλο παρά τυχαίο ή μεμονωμένο δεν ήταν αυτό το περιστατικό. Ξεκαθάρισε ξανά σε όλα τα επίπεδα, Κρεμλίνο, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Άμυνας, ότι η παραβίαση της κυριαρχίας της στην Κρυμαία θα σημάνει στρατιωτική απάντηση, εφόσον εξαντληθούν βέβαια όλα τα άλλα μέσα. Απ' την άλλη μεριά, μέσα στην αυστηρότητα, αρχίζω να διακρίνω ότι υπομοιδιούν κιόλας ολοφάνερα, ευχαριστημένοι για την απόδοση του ναυτικού τους, καθώς θεωρούν ότι οι Βρετανοί και εν γέννη το ΝΑΤΟ πήραν το μάθημά τους και αναγκάστηκαν να βάλουν την όπισθεν, όπως σχολιάζουν στο Υπουργείο Άμυνας. Πήγαν δηλαδή να μετρήσουν τις ρωσικές αντιδράσεις, να στήσουν μια προβοκάτσια όπως τη θεωρούν από την αρχή οι Ρώσοι, και τελικά μετρήθηκε το βρετανικό ναυτικό και βγήκε μάλλον λειψό. Έτσι εξηγείται και το ύφος του επίσημου εκπροσώπου του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, του αντιστράτηγου Ίγκορ Κανασένκοφ, ο οποίος, συμπληρώνοντας αυτά που είδαμε στο ρεπορτάζ, είπε ότι καταλαβαίνουμε τις αντιδράσεις και από την πλευρά των Αμερικανών, γιατί για μας το Defender, το συγκεκριμένο δηλαδή αντιταπηλικό, δεν είναι τίποτε άλλο μέσα στη Μαύρη Θάλασσα παρά ένας παχής ευδιάκριτος στόχος για τα ραντάρ του πυροβολικού. Θανάση, είναι και μια απόπειρα να εκπέμψουν μήνυμα στην Ουκρανία όλο αυτό που παρακολουθούμε. Νομίζω σε κάθε περίπτωση πως κρύβεται ένα τέτοιο μήνυμα και για το ΝΑΤΟ, που οργανώνει ασκήσεις από μεθαύριο, κλιμακώνει μάλλον αυτές τις ασκήσεις της Sea Breeze μαζί με την Ουκρανία. Πολύ περισσότερο που από ό,τι φαίνεται από το ρεπορτάζ, οι Ρώσοι ήξεραν πολλά για το τι γίνεται πάνω στο Defender. Ήξεραν δηλαδή ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μια άσκηση κοινή Αμερικανο-Βρετανο-Ουκρανική των ειδικών δυνάμεων. Το σενάριο αυτής της άσκησης προφανώς είχε αντιρωσικό χαρακτήρα και κατάφεραν με αυτή την παρέμβασή τους να χαλάσουν αυτό το σενάριο των τριών χωρών. Να δούμε αν σταματάει εδώ ή αν θα υπάρξει και νέο επεισόδιο σε αυτό το σύριαλ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.